Έβλεπω στο ποτήρι μου και πίνοντας σε πίνω. Λευτέρης Πανταζής, ζεστή φωνή, πετυχημένος και ευτυχισμένος, με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, ο τραγουδιστής που έφερε την νεολαία στα μπουζούκια. Γεννήθηκε στην Τασκένδη του Ουσμπεκιστάν από γονείς ελληνικής ποντιακής κοινότητας. Το 1966, όταν το καράβι έμπαινε στον Πειραιά, ο Λευτέρης ήταν πολύ μικρός και κοίταζε τον κόσμο με περιέργεια. Στην άκρη του δρόμου ήταν 6 λουστράκια που έβαφαν παπούτσια. Ρώτησε τον μπαμπά του τι κάνουν αυτά τα παιδάκια ξυπόλυτα στο δρόμο. Εκείνος του εξήγησε και ο Λευτέρης σε λίγες εβδομάδες έγινε ο 7ος λουστράκος. Έχεις 5 λεπτά προθεσμία για να φύγεις από τη ζωή μου. Το πρώτο του σπίτι στον Κορυδαλό, μια μεγάλη κάμαρα με μια μικρή κουζίνα. Γονείς και 4 παιδιά κοιμόντουσαν όλοι μαζί στο πάτωμα. Το καθημερινό τους φαγητό, ό,τι πιο φθηνό μπορούσε να τους εξασφαλίσει η μητέρα του. Φτωχή οικογένεια, αλλά πολύ αγαπημένη. Ο Λευτέρης μέχρι το μεσημέρι στο σχολείο και μετά στη δουλειά. Μια μέρα, καθώς γυάλιζε παπούτσια, είδε μερικούς πιτσιρικάδες να μαζεύουν περισσότερα χρήματα από αυτόν παίζοντας κιθάρα. Ζήλεψε και αγόρασε κι αυτός μία κρυφά από τη μητέρα του. Ένας άλλος πρόσφυγας στην Αγία Βαρβάρα τον έμαθε να γρατζουνάει την κιθάρα του, ώστε να βγει στα καφενεία με το πιατάκι στο χέρι και να μαζεύει χρήματα. Στην πλατεία του Κορυδαλού, στο καφενείο, οι θαμώνες του ζητούσαν να τραγουδήσει για να μερακλώσουν. Ο Λευτέρης τους έκανε το χατήρι και τυχαία τον άκουσε ένας μπουζουξής, του είπε να πάει στο κέντρο που τραγουδάει για να δοκιμάσει και εκείνο την τύχη του και τελικά τον προσέλαβαν. Είναι αστείο εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε. Το πρώτο κουστούμι του δανεικό και η γλυκιά του μητέρα το έβαζε κάθε πρωί κάτω από το κρεβάτι που ξάπλωνε για να ισιώνει αφού δεν είχαν σίδερο. Το ξενύχτη στην αρχή για το Λευτέρη ήταν σκληρό και συχνά τον έπαιρνε ο ύπνος πίσω από τα ντραμς μετά τις 2 το πρωί. 19 χρονών δούλευε στο κέντρο Stop με τη Μέρι Λίντα όταν αρρώστησε ο πατέρας του. Χρειάζονταν φάρμακα και καλό φαγητό. Η μάνα του πήγε στο μαγαζί που δούλευε ο Λευτέρης, έπλαινε πιάτα και έτσι έμπαιναν 2 μεροκάματα στο σπίτι. Ο γιος στην πίστα και η μητέρα στην κουζίνα. Ακόμα θυμάται τα λόγια του πατέρα του λίγο πριν φύγει. Να προσέχεις τη μάνα σου, τα αδέρφια σου και να γίνεις φίρμα για χάρη μου. Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν, ένα ποτήρι δηλητήριο πικρό ζωή, με κέρασες πάλι να πιω. Κατάφερε να ορθοποδήσει όταν δούλευε με το Μάκη Χριστοδουλόπουλο στο Κανκάν. Έγινε μεγάλο όνομα με το μια εμπειρία ακόμα λοιπόν. Εκτοξεύτηκε μέσα σε μία σεζόν. Άρχισε να διαχειρίζεται μόνος του τον εαυτό του. Έβγαλε διαφημιστικά μπρελόκ με το όνομά του, σπίρτα, κολόνια, ρούχα και έδινε πολλές συνεντεύξεις. Καθιέρωσε ένα νέο τρόπο διασκέδασης και έγινε το λαϊκό είδωλο της δεκαετίας του 80, προκαλώντας ταραχή και φωνάζοντας όλα τα μωρά στην πίστα. Ταραχή στην καρδιά μου να φέρνει. Ταραχή να με παρασέρνει, ταραχή η μορφή της Θεέ μου με απειλεί. Συνεργασίες πολλές με τον Τζιτσάνι, τον Μπλέσα, τη Μοσχολιού, τον Ζαμπέτα, την Τζένι Βάνου, τη Βύση και τον Καρβέλα. Έδωσε συναυλίες σε όλο τον κόσμο και στο γραφείο τους τον δέχονταν οι πρόεδροι της Δημοκρατίας, ο Καραμαλής και ο Στεφανόπουλος. Καρδιοπαθίες απ' τις πολλές συμπαθίες και φράγματα. Ο έρωτας έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή του, έκανε πολλούς δεσμούς αλλά μόνο λίγοι κράτησαν χρόνια. Ανάμεσα σε αυτούς η Κέτη Θήνου και η Άντζελα Δημητρίου. Κάποια στιγμή καταστάλαξε στη Ζόζα Μεταξά. Έζησαν μαζί 7 χρόνια και απέκτησαν την Κωνσταντίνα τους. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Για την κόρη του έχει δηλώσει ότι είναι το μεγαλύτερο σουξέ του, ο άνθρωπος που τον βοήθησε να καταλάβει γιατί υπάρχει και γιατί δουλεύει. Αυτός είναι ο Λευτέρης Πανταζής, ο άντρας που δεν φοβάται να πει ότι οι γυναίκες τον έκαναν φίρμα, του έδωσαν τη δροσιά τους και ότι εκείνος ανταπέδωσε με την πείρα του. Όταν σε βλέπω ανεβαίνουν σε...